Μετά από μια σκληρή ανυποχώρητη μάχη, 10 μηνών, νικήσαμε. Η πρώτη προσπάθεια συνδικαλιστικής απόλυσης, αξιοποιώντας το τερατούργημα του Χατζηδάκη, δεν πέρασε. Η εξέλιξη αυτή αποτελεί νίκη για όλη την εργατική τάξη της χώρας, που στάθηκε στο πλευρό μας, στο πλευρό των μεταλλορύχων, που καταδίκασε από την πρώτη στιγμή τη συνδικαλιστική δίωξη που έγινε από τις εταιρείες των μεταλλείων Κασάνδρας. Η εργοδοσία και η κυβέρνηση έφαγαν τα μούτρα τους στην προσπάθειά τους να τρομοκρατήσουν τους εργαζόμενους και να επιβάλλουν σιγή νεκροταφείου στους χώρους δουλειάς. Νόμιζαν ότι με αυτόν τον τρόπο θα ξεμπερδέψουμε το συνδικάτο μας με την οργάνωση και την πάλη των μεταλλορύχων για καλύτερους μισθούς και όρους δουλειάς, για ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας. Μία νίκη που επιτεύχθη με τον αγώνα του συνδικάτου μας, που είχαμε στο πλευρό μας εκατοντάδες εργατικά σωματεία, ομοσπονδίες, το ΠΑΜΕ και χιλιάδες εργαζόμενους που εξέφρασαν την αλληλεγγύη τους με πολλούς τρόπους στην πράξη. Συνέβαλαν σε αυτή τη μάχη οι πρωτοβουλίες που πήραμε τα ταξικά εργατικά σωματεία, καταδικάζοντας τη συνδικαλιστική απόλυση με πολύμορφες κινητοποιήσεις. Εξορμήσεις σε χώρους δουλειάς, αυτοκινητοπορίες, παραστάσεις διαμαρτυρίας, συγκεντρώσεις και συλλαλητήρια. Με αυτόν τον τρόπο αποκαλύψαμε σε όλο το λαό ότι η εργοδοσία στοχεύει να χτυπήσει συνολικά την οργάνωση των εργαζόμενων, να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους ώστε να μην διεκδικούν για τις ανάγκες τους. Από την άλλη, αναδείξαμε πως οι κυβερνήσεις νομοθετούν όλα τα χρόνια με γνώμονα πώς θα εξυπηρετήσουν καλύτερα τις ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων για να αυξάνουν διαρκώς την κερδοφορία τους, ξυλώνοντας ό,τι εργασιακό δικαίωμα και κατάκτηση μας έχει απομείνει. Ακούμε διαρκώς για την ελευθερία διακίνησης ιδεών, η οποία ελευθερία όμως σταματάει έξω από τις πύλες των εργοταξίων, γιατί εντός των τυχών κυριαρχεί η εργοδοτική αυθαιρεσία, όπου εάν ο εργάτης διαμαρτυρηθεί για τις συνθήκες και όρους δουλειάς του, απειλείται και απολύεται. Ένα από τα πολλά τέτοιου είδους παραδείγματα είναι η στάση εργασίας που κάναμε ως βάρδια πριν ακόμα την ίδρυση του συνδικάτου μας, για να πάρθει πίσω η απόλυση τριών συναδέλφων μας. Και δεχθήκαμε άμεσα τις συστάσεις και απειλές για να μπούμε για δουλειά. Αυτή είναι η ελευθερία τους. Γι' αυτό σωστά λέμε ότι οι χώροι δουλειάς έχουν μετατραπεί σε γκέτο της εργοδοσίας. Είχαμε ακόμα στο πλευρό μας όλο το εργατικό ταξικό κίνημα της χώρας, και όχι μόνο, αφού μέχρι και συνδικαλιστική οργάνωση από την Ινδία μας απέστειλε επιστολή υποστήριξης και αλληλεγγύης. Συνέβαλαν ακόμη οι μάρτυρες στο δικαστήριο, που δεν δίστασαν να βγουν και να πούν την αλήθεια και να υπερασπίσουν τον συνάδελφό τους, που βρέθηκε στο στόχαστρο της εργοδοσίας επειδή υπερασπίζονταν τους συναδέλφους του, διεκδικώντας για τα δικαιώματα όλων. Έτσι έγινε πράξη το σύνθημα «Ένας για όλους και όλοι για έναν», αναγκάζοντας ακόμα και τη δικιά τους αστική δικαιοσύνη να βγάλει την απόφαση που βροντοφώναζαν οι εργαζόμενοι επί 10 μήνες. Πάρτε πίσω την απόλυση. Γνωρίζουμε όμως πολύ καλά ότι χωρίς τους αγώνες και την αλληλεγγύη όλων, η νίκη αυτή δεν θα ήταν δεδομένη, διότι δεν έχουμε αυταπάτες για το ρόλο της δικαιοσύνης στο υπάρχον σύστημα, που χαρακτηριστικά βγάζει 9 στις 10 απεργίες των εργαζόμενων παράνομες. Η προσπάθειά τους όμως δεν πέρασε. Έπεσε το κενό. Οι εργαζόμενοι δείξαμε ότι οι αντεργατικοί νόμοι, όπως ο νόμος Έκτρωμα Χατζηδάκη που αξιοποίησε η εργοδοσία στην προκειμένη περίπτωση, ανατρέπονται στην πράξη από τους δίκαιους ενωτικούς αγώνες των εργαζόμενων. Και πρέπει να ξέρουνε, και να το τονίσουμε και από εδώ, ότι η ταξική πάλη δεν καταργείται όσους νόμους και αν ψηφίσουνε, υπόθη των εργαζόμενων στο τέλος θα δικαιωθούν μέσα από τους αγώνες μας. Όλοι οι εργαζόμενοι μπορούμε ενωμένοι να παλέψουμε για ζωή και δουλειά με δικαιώματα στο ύψος των αναγκών μας και να τα κερδίσουμε. Δουλεύουμε σε ένα μεταλλείο που εξορίσσουμε πολύτιμα ορυκτά με τεράστια αξία. Ιδιαίτερα σήμερα οι τιμές των μετάλλων καταγράφουν τεράστια άνοδο και τιμές ρεκόρ. Η τιμή του χρυσού έχει αγγίξει τα 2.000 δολάρια η ουγγιά και ακόμα συνεχίζει να καλπάζει. Αντίστοιχα, η παραγωγικότητα της εργασίας μας διαρκώς αυξάνεται, αφού τα τελευταία χρόνια οι ίδιοι σε αριθμό εργαζόμενοι παράγουμε περισσότερο. Μιλάμε δηλαδή για απίστευτη κερδοφορία
που βασίζεται στην τεράστια αξία των ορυκτών και στη δικιά μας δουλειά. Από την άλλη, οι μεταλλορύχοι που δουλεύουμε στα 400 μέτρα κάτω από τη γη, χωρίς επαρκή αερισμό, σε στοές υποστηριγμένες ανεπαρκώς, με ασυντήρητα μηχανήματα και σε πολλές επικίνδυνες χημικές ουσίες, τι παίρνουμε πίσω? Ψίχουλα. Αρκεί να σκεφτεί κανείς τον αμύθιτο πλούτο που παράγουμε. Και επιπλέον επιδιώκουν να μας κάνουν και άλλες περικοπές, όσο βέβαια μας βρίσκουν μπόσικους. Η υποτιθέμενη, για παράδειγμα, αύξηση του μπόνους, οι πολυειδικότητες, τα GPS, η δουλειά και στην τρίτη βάρδια της Κυριακής που στοχεύουν να περάσουν στους εργαζόμενους ελληνικός χρυσός. Όλα αυτά αποτελούν οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν προωθήσει με σειρά αντεργατικών νόμων όλες τις κυβερνήσεις και στοχεύουν στην αύξηση της παραγωγικότητας μέσα από τη διαρκή αύξηση του βαθμού εκμετάλλευση των εργαζόμενων, φέρνοντας μαζί και επιπλέον ανεργία. Όσο για την υπέρογγη αύξηση του 2% που δίνει ελληνικός χρυσός στην επιχειρησιακή σύμβαση των εργαζόμενων, πρόκειται για πραγματική μείωση στο εισόδημα των μεταλλορύχων, όταν ο πληθωρισμός με επίσημα στοιχεία έχει φτάσει στο 10% και για κοροϊδία, τη στιγμή που η τιμή του χρυσού αλλά και των υπόλοιπων ορυκτών πόρων σπάνε το ένα ιστορικό ρεκόρ μετά το άλλο. Αποκορύφωμα της όλης επίθεσης της κατακτήσης των μεταλλορύχων, η απαράδεκτη μονομερής ενέργεια της ελληνικός χρυσός να κόψει τον πόνους που έπαιρναν οι εργαζόμενοι εδώ και μια δεκαετία. Όσο για τους περίπου 500 εργαζόμενους που δουλεύουν σε εργολάβους στα μεταλλεία Κασάνδρας, η κατάσταση είναι ακόμα χειρότερη. Τα μέτρα υγείας και ασφάλειας δεν τηρούνται ούτε στο ελάχιστο. Εργατικά ατυχήματα γίνονται συχνά και δεν καταγράφονται καν. Οι εργαζόμενοι δουλεύουν κάτω από συνεχή πίεση και υπό το φόβο της απόλυσης. Οι υπερορίες πάνε κόκαλα και σε πολλές περιπτώσεις δεν πληρώνονται καν. Όπου πληρώνονται, δίνονται ως μπόνους παραγωγικότητας ή ως έξτρα ώρες από τον εργοδότη για να καλύψουν την παρανομία τους με αυτόν τον τρόπο. Εργαζόμενοι ακόμα πληρώνονται με βάση πόσα μεροκάματα έκαναν το μήνα, χωρίς να έχουν σταθερό μισθό. Οι μέρες αδείας δίνονται κατά το δοκούν ή ακόμα κόβονται και τελείως. Αλλού, όπως την πολυεθνική εταιρεία Edilmac, η οποία δεν πληρώνει στους εργαζόμενους την προσάυξη για την ημέρα του Σαββάτου, εδώ και 2,5 χρόνια, παρότι υπάρχει σχετική έκθεση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας μετά από καταγγελία του συνδικάτου μας, που δικαιώνει τους εργαζόμενους, δεν την πληρώνει. Να τη λοιπόν μπροστά μας, ολοζώντανη καπιταλιστική νομιμότητα σε όλο τους το μεγαλείο, το κράτος για μία ακόμη φορά στην υπηρεσία τους. Έτσι εννοούν μάλλον τις καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας που διατυμπανίζουν. Εμάς πάντως όλα αυτά περισσότερο με σκλαβιά μας κάνουν. Και τι δεν έχουμε ακούσει, λέει η πολυεθνική εταιρεία Edilmac στους εργαζόμενους. Μη ζητάτε αυξήσεις, δεν βγαίνουμε, το έργο μπαίνει μέσα, σας ταΐζουν τα έργα μας στην Ιταλία, στη Χιλή, στη Σενεγάλη και αλλού. Παρόμοια παραμύθια ακούνε και οι εργαζόμενοι της Ελληνικός Χρυσός και των υπόλοιπων εταιριών ότι τάχα τους ταΐζουν τα έργα στον Καναδά και στην Τουρκία. Αλήθεια άραγε, σε ποιους τα λένε όλα αυτά? Τα σκέφτονται πριν τα ξεστομίσουν. Για να δούμε λίγο πραγματικά ποιος ταΐζει ποιον. Αυτοί ταΐζουν τους εργαζόμενους ή εμείς οι εργαζόμενοι της Ελλάδας, της Ιταλίας, του Καναδά, κάθε φυλής παράγουμε και ταΐζουμε μια χούφτα μετόχους διευθυντάδες για να ζουν με όλες τις ανέσεις βάρος μας? Η απάντηση είναι προφανής. Αφού αυτοί δεν ξέρουν καν να πάνε στο μείον 320 στο υπόγειο, πόσο μάλλον να βγάλουν και παραγωγή. Φωτεινό παράδειγμα σε αυτή την κατάσταση η κατακτήση που έχει καταφέρει να πετύχει το συνδικάτο μας τον 1,5 χρόνο από την ίδρυσή του στην εργολαβική εταιρεία Edilmac, αντιμετωπίζοντας θεούς και δαίμονες. Μερικά παραδείγματα. Η βελτίωση των συνθήκων εργασίας μας και των μέτρων προστασίας υγείας και ασφάλειάς μας. Η αποτροπή απολύσεων. Η αύξηση των μισθών που πετύχαμε για τους πιο χαμηλούς μισθούς συναδέλφους μας 16,5%. Μια σειρά άλλων παροχών όπως παροχή γάλακτος, ημέρες αδείας και άλλα. Είναι μερικά από αυτά που έχουμε καταφέρει και σε έναν εργολάβο μάλιστα που όλοι ξέρουμε καλά τι σημαίνει αυτό. Τέλος, η προσάυξη του Σαββάτου που ανέφερα παραπάνω, που και αυτή θα την κερδίσουμε, είμαστε βέβαιοι. Οι μεταλλορύχοι μπορούμε όλοι μαζί ενωμένοι, εργαζόμενοι της Ελληνικός Χρυσός και εργολαβικοί, να διεκδικήσουμε ουσιαστικές αυξήσεις των μισθών μας, μέτρα για την ανακούφιση από την ακρίβεια που κατατρώει το εισόδημά μας,
και ουσιαστικά μέτρα υγείας και ασφάλειας για την προστασία μας. Με τον ενωτικό μας αγώνα, οι μεταλλορύχοι μπορούμε να κερδίσουμε όλα τα παραπάνω, βάζοντας μπροστά τις δικές μας ανάγκες και παραμερίζοντας τους γνωστούς νεροκουβαλητές της εταιρείας που λειτουργούν ως πέμπτη φάλαγγα ανάμεσά μας, τρομοκρατώντας τους εργάτες, σπέρνοντας την μυτοπάθεια και ξεπουλώντας τους αγώνες των μεταλλορύχων. Τα συμφέροντα των εργατών δεν μπορούν και δεν έχουν ποτέ στην ιστορία ταυτιστεί με τα συμφέροντα των εταιριών. Αυτή η λογική είναι που σέρνει τους μεταλλορύχους να αποδέχονται συνεχώς και νέες απώλειες. Οι αγώνες των εργαζόμενων φέρουν αποτελέσματα όταν είναι ενωμένοι όλοι οι εργαζόμενοι, διεκδικώντας τα δίκαια τους, έχουν την αλληλεγγύη όλης της υπόλοιπης εργατικής τάξης, αναδεικνύοντας τον πραγματικό αντίπαλο που δεν είναι άλλος από τα κέρδη των μεγαλοεργοδοτών και τις κυβερνήσεις που τους επιρετούν. Αυτό επιβεβαιώνεται και από τον νικηφόρο αγώνα των μεταλλορύχων το 1975 στο Μαντέμ Λάκκο, που οι εργάτες κέρδισαν αυτά που ζητούσαν μετά από απεργίες διαρκείας 82 και 74 ημερών. Το συνδικάτο μας έχει χτυπηθεί αλίπητα, όμως δεν λύγησε. Συνεχίζει να υπερασπίζεται με κάθε κόστος τα συμφέροντα των μεταλλορύχων και βαδίζει για νέες κατακτήσεις, δείχνοντας τον δρόμο και απλώνοντας το χέρι σε όλους τους μεταλλορύχους των μεταλλείων Κασάνδρας. Αυτό τον νικηφόρο και ελπιδοφόρο δρόμο έχουμε τη δύναμη να βαδίσουμε όλοι οι μεταλλορύχοι υπερασπιζόμενοι τα συμφέροντά μας. Έχουμε τη δύναμη να τον βαδίσουμε όλοι οι εργαζόμενοι της χώρας.